Έχω ακούσει τόσα πολλά για αυτό το νησί. Πολλά χρόνια. Μα πάρα πολλά χρόνια ήθελα να πάω και πάντα έστρεβα για αλλού. Μία ωραία μέρα ξύπνησα το πρωί. Πήρα το λεωφορείο. Πήρα το τρένο. Πήρα το αεροπλάνο. Και ανάμε στην Εκαρία. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο, πάμε καρφί στο ξενοδοχείο. Α, και το αυτοκίνητο. Παράδοση και παραλαβή επίσης από το Mav Cars και στο αεροδρόμιο. Πρώτη εντύπωση. Δεν κυκλοφορεί ψυχή. Είμαι μόνος μου στον δρόμο. Μια χαρά, μ' αρέσει. Κατευθύνομαι προς το ξενοδοχείο που είναι στο Εύδειλο. Το αεροδρόμιο απέχει περίπου 45 με 50 λεπτά από το Εύδειλο. Οπότε θα έχω την ευκαιρία να δω και το νησί, να πάρω μια πρώτη εικόνα. Η Ικαρία ανήκει στο σύμπλεγμα των ανατολικών νησιών του Αιγαίου και υπάγεται στο νομό Σάμου. Βρίσκεται στη μέση του πελάγους, έχοντας ανατολικά τη Σάμου, δυτικά τη Μύκονο, βόρεια τη Χίο και νότια του Ιερού νησί τη Πάτμο. Επίσης πολύ κοντά βρίσκονται οι Φούρνοι, που είναι μια συστάδα μικρών νησιών. Απέχει από την Πειραιά 140 ναυτικά μίλια. Νησί σαν αυτό δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Εδώ η ώρα κυλάει χαλαρά. Ίσως αυτό είναι και το μυστικό της μακριζούλιας εδώ στο νησί, για τον οποίο είναι και διάσημο. Σκέφτομαι, μια που έχω έρθει στο νησί του Ικάρου για λίγες ημέρες, θα ακολουθήσω τους ρυθμούς αυτούς, θα γίνω έναν Ικαριώτη για να δω πώς είναι, να το δοκιμάσω. Μόνο που υπάρχει ένα προβληματάκι μικρό. Μπορεί να μην βγει επεισόδιο. Μπορεί να βγει μισό επεισόδιο. Ας είναι. Λοιπόν, μπέρδεψα λίγο το δρόμο, αλλά δεν πειράζει. Δεν είπαμε χωρίς άγχος. Δεν βιάζομαι από πουθενά. Όσο περισσότερα ισχωρώ μέσα στο νησί, γίνεται τόσο πιο πράσινο, έχει περισσότερα λουλούδια και γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Δεν χρειάζεται να περάσει 5 μέρες για να καταλάβεις το νησί και το ρυθμό. Μόλις πατήσεις το πόδι σου στο νησί θα το καταλάβεις. Το νησί είναι ορεινό και σε όλο το μήκος του εκτείνεται μια συνεχής οροσειρά ο αρχαίος Πράμνος, που σήμερα λέγεται Αθέρας, και το ύψος των κορυφών του κυμαίνεται από 600 έως 1040 μέτρα. Τα βουνά είναι γεμάτα με πελώρια, δέντρα και χαράντρες, δημιουργώντας χυμάρους και ρεματιές. Και καταλήγοντας στη θάλασσα σχηματίζουν ορμούς γεμάτος άμμο, η βότσαλα, η διόντις, η θαλάσσια μπάνια. Η θέα είναι εκταμβωτική, αν μπορώ να το πω έτσι. Wow. Έχει θαυμάσιο κλίμα και θερμές ραδιοήχες αιματικές πηγές στα νότια του νησιού, που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Η Ικαρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με
255 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε έκταση και με 160 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 8.423 κατοίκους περίπου, σύμφωνα με την υπογραφή του 2011. Πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι του είναι ο Άγιος Κύρικος, στην νοτιοανατολική ακτή του νησιού, ενώ ο δεύτερος και πιο σημαντικός οικισμός και λιμένας είναι ο Εύδυλος, στη βόρεια ακτή. Η σημερινή ονομασία του νησιού έχει την καταγωγή της από το μύτο του πνιγμού και της σταθής του Ικάρου στην Ικαρία. Έχω φτάσει στο ξενοδοχείο. Κεραμέ λέγεται. Πάω να κάνω check-in. Α, τι ωραία. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, είμαι ο Βασίλης από το Βεζουόκ. Γεια σου, Βασίλη μου, Θοδωρής. Τι ωραία είστε εδώ, ρε παιδιά. Χαρά μου που σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι έτοιμο το δωμάτιό μου. Είναι έτοιμο. Το 611. Mm-hmm. Καλώς ήρθατε. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Έγινε, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Καλημέρα. Good morning. Πολύ ωραίο. Δροσούλα. Να βρούμε το δωμάτιό μας. Wow. Κουζίνα. Προχωράω. Μπάνιο. Και κρεβατοκάμερα. Τηλεορασούλα. Πάμε να δούμε και το έξω. Η θέα είναι υπέροχη. Εδώ στο Κεραμέ. Δεξιά έχουμε την ορεινή Ικαρία και μπροστά μας έχουμε την υπέροχη θάλασσα. Τέλεια. Πολύ καλά. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπω τώρα. Το δωμάτιο είναι τέλειο. Είναι κατάλληλο οι οικογένειες με παιδιά, όπως είναι το ίδιο εντύχωρο. Μια χαρά. Θα τη ρίξω όπως και δίποτε. Αυτή την πισίνα εδώ, με αυτή τη θέα, πλάκα κάνουμε. Πρώτη στάση, Εύδυλος. Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο νησί. Δεύτερο λιμάνι, επίσης, καράβια έρχονται και εδώ και από το Άγιο Κύρικο. Όποιο λιμάνι σας βολεύει, παίρνετε το αντίστοιχο καράβι. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Όπως περπατάω στο λιμάνι του Εύδυλο, βλέπω και η εταιρεία η οποία μου πρόσφερε απλόχερα το αμάξι ένα κινητό στο νησί, mavcars.gr. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπω μέσα και να μην τους ευχαριστήσω. Ελάτε μαζί μου. Γεια σας. Γεια σας. Βασίλης. Ο Βασίλης. Και εγώ Βασίλης από το Βεζουόκ. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Καθίστε. Καλώς σας βρήκα.
Mavcars.gr, μάλιστα. Ναι, ναι. Και είναι μόνο αυτοκίνητα ή έχετε και μηχανάκια? Έχουμε μόνο αυτοκίνητα. Μόνο αυτοκίνητα. Εντάξει, ναι. Το νησί προσφέρεται αυτοκίνητο. Περισσότερο. Είναι μακρινές. Και έχετε όλες τις κατηγορίες στο. Ναι, έχουμε από μικρά οικονομικά μέχρι μεγάλα τσίπ, SUV, όλες τις κατηγορίες. Και SUV. Ναι, ναι. Τέλεια. Τα αυτοκίνητα το βρήκατε εύκολα? Ναι, πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Ήταν ανοιχτό το αεροπλάνο όπως τα είχαμε συνονίσει εκεί πέρα. Είναι όλα υπέροχα. Το service είναι πρώτο. Τα μέρη είναι πάρα πολλά. Οτιδήποτε και αν χρειαστείτε, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Οποιαδήποτε προφορία για όλα τα μέρη. Εδώ είμαι για να σας ευχαριστήσω για την παροχή σας το αυτοκίνητο, να μπορώ να κινηθώ άνετα στο νησί. Είναι ό,τι πρέπει, καινούριο αυτοκίνητο. Έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Γεια σας. Έχει καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, καφενεία παραδοσιακά. Ταβερνούλες πιο κάτω. Ο Εύδυλος είναι χτισμένος αμφιθεατρικά. Αποτελεί το κεντρικό σημείο της βόρειας πλευράς του νησιού, μιας και εκεί στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα από το 1834 έως το 1912 ήταν η πρωτεύουσα του νησιού, πριν γίνει ο Άγιος Κύρικος. Ο οικισμός της πρώην πρωτεύουσας είναι εξαιρετικά όμορφος και γραφικός, με παλιά αρχοντικά, στενά πεντακάθαρα σοκάκια, παραδοσιακά σπίτια, αλλά και νεόχτιστα που έχουν διατηρήσει το χαρακτήρα του οικισμού. Αυτή είναι η εκκλησία Άγιος Χαράλαμπος. Είναι πολύούχος εδώ στον Εύδυλο. Υπάρχει και ο μεγάλος Άγιος Χαράλαμπος, η οποία είναι λίγο πιο πάνω. Αξίζει μια βόλτα να ανεβείτε στο οικισμό. Σχεδόν όλα τα σπίτια έχουν αιτία στο απέραντο γαλάζιο, στο Αιγαίο. Πανέμορφο. Τόσο απλή λέξη, τόσο χρησιμοποιημένη, αλλά ποτέ κουρασμένη. Εκτός από την αμφιθεατρική θέση του και τη θέση του πάνω από κόλπο, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι σύνορα ανάμεσα από τα σπίτια δεν είναι διάκριτα. Κατόφλια το ένα δίπλα στο άλλο, αυλές που μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη. Αυτή η ιδιομορφία της αρχιτεκτονικής του, που θυμίζει Κυκλάδες, δημιουργεί μια πολύτιμη αίσθηση ζεστασιάς. Ως γνωστό τραβάω και τα σκυλάκια, όπου και να πάω. Η θερμοκρασία. Να ντουσιστούμε λίγο εδώ στο προάβλιο της εκκλησίας, το Άγιο Χαράλαμπο, μεγάλη εκκλησία. Πάμε να τη δούμε. Όμορφη εκκλησία, είσοδος είναι από εδώ. Ώρα για ένα διάλειμμα. Πάω να πιω καφέ. Όμορφα καλδερίνια, περιποιημένα, βαμμένα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα τα δείτε μόνο εσείς.
Είναι από τα πιο όμορφα λιμάνια εδώ στο νησί και οικισμούς. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και το συστήνω και σε εσάς. Δύο πράγματα θα σας πω. Εάν θέλετε να τα έχετε όλα δίπλα σας, αν θέλετε ένα παραταλάσσιο μέρος, εδώ είναι ο Εύδυλος. Είναι πανέμορφος, τα έχει όλα, όλες οι παραλίες είναι κοντά, πιστέψτε με. Και η παραπλάνηση δεν είναι στο στοιχείο μου. Ούτε έχω χορηγία από τον Δήμο Εύδυλου. Αυτός ήταν ο Εύδυλος, με την υπέροχη αρχιτεκτονική του, που έχει καταφέρει σε άριστη αρμονία να το εντάξει στις σύγχρονες απαιτήσεις του οικισμού. Πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, σήμερα λέω να εξερευνήσω τις ωραίες παραλίες, αμοντερές, οργανωμένες. Μείνετε μαζί μου. Θα δούμε ωραίες παραλίες. Η παραλία που φαίνεται εκεί κάτω είναι η παραλία Κάμπος. Είναι η πρώτη παραλία που αξίζει μετά τον Εύδυλο. Δεν είναι οργανωμένη. Ό,τι αρέσει στο κατένα. Προχωράμε. Να πούμε και δύο λόγια για το οδικό δίκτυο. Δεν είναι τέλειο, αλλά ούτε είναι και άσχημο. Είναι ok. Είναι απλά ok, έτσι. Προσοχή λίγο. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Έχω έρθει στο χωριό Ιαλισκάρι, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι της Ικαρίας, εννοείται στη βόρεια πλευρά, πανέμορφο, αξίζει μια βόλτα. Είμαι μπροστά από το εκκλησάκι της Ανάληψης. Το Ιαλισκάρι είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά στην Ικαρία. Είναι must. Νερά, απίστευτα. Θα σας τα δείξω τώρα. Επίσης δίπλα είναι μεσαχτή, εδώ, και αρνεμιστή λίγο πιο πέρα. Hot spot. Κοιτάξτε εκεί επάνω τι έχει. Ακριβώς μπροστά από το λιμάνι, τα Βερνούλα. Πλάτανος, απίστευτη. Θα πάω να τη δω μετά. Φοβερή τοποθεσία. Ελάτε τώρα να σας δείξω και τα νερά. Πίστε. Μην φύγετε. Να και το εργαλείο από το Math Car. Κοιτάξτε. Το Ιαλισκάρι έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της βόρειας πλευράς του νησιού. Ένα μέρος με πολλά και διάσπαρτα καταλήματα και πολλά εστιατόρια και ταβέρνες. Παραταλάσσιο χωριό με έντονη ελευτική δραστηριότητα των κατοίκων, με το μικρό εξοκλήσι της Αναλήψεως και το μικρό λιμανάκι που αράζουν τα ψαροκάικα. Μια εικόνα που δεν θα φύγει σίγουρα από το μυαλό σου. Μια τοποθεσία αρκετά ρομαντική, όπου τα ζευγάρια μπορούν να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης στο μικρό εκκλησάκι, πάνω στη μαγευτική Χερσόνησο. Οι καρδιές τους θα μείνουν για πάντα εδώ. Τέλεια.
Ωραία βουτιά. Έχει και σκαλίτσα. Αν δεν θέλετε. Ω, είναι λίγο ντροσερό. Πίστε. Έχει βράχια και να πήδηξε σαν μαθήνες. Ήσυχη θάλασσα, έρημη, καθαρή. Λες και στην πισίνα. Κοιτάξτε, ένα υπέροχο μαγαζί, μια υπέροχη τοποθεσία. Κάτω από το πλάθανο, για μεσημέρι είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει για μεσημέρι. Εδώ στο Γελισκάρι. Βεβαίως και στο Χωριουδάκι υπάρχουν κάποια μαγαζιά που είναι πάνω στο κύμα. Υπέροχο μέρος. Και εδώ είναι κάποια μαγαζάκια στο χωριό. Γεια σας! Πρόσβαση στο χωριό γίνεται από το κεντρικό δρόμο Αγίου Κύρικο Ευδήλου Αρμενιστή, ενώ το πανηγύρι του γίνεται στις 15 Αυγούστου με πολύ κέφι και άφθονο καριώτικο κρασί. Εδώ υπάρχει ένα υπέροχο μαγαζάκι για καφέ. Και η βόλτα μας συνεχίζεται. Οι παραλίες που απλώνονται στην περιοχή, η Μεσαχτή και το Λιβάντι, συναρπάζουν αμέσως τους επισκέπτες όλων των ηλικιών. Η χρυσή αμμουδιά που ξεδιπλώνεται στα πόδια σας, σίγουρα δεν θα σας αφήσει να φύγετε. Εντυπωσιακό τοπίο και θάλασσα με φόντο τον Ικάριο Πέλαγος. Έφτασα Μεσάχτη, η παραλία είναι φοβερή. Έχει και ένα μαγαζάκι μπροστά. Δεν βλέπω την ώρα να βουτήξω σε αυτή την υπέροχη παραλία. Φοβερή σκιά εδώ στο μαγαζί. Και εδώ είναι η παραλία. Μεσάχτη λοιπόν. Η παραλία Μεσαχτή είναι από τις καλύτερες και φημισμένες παραλίες του νησιού που δεν πρέπει να χάσετε. Με θέα στο πανέμορφο εκκλησάκι της Αναλήψεως στο λιμανάκι του Γελισκαρίου και από την άλλη πλευρά του Αρμενιστή. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται από το κεντρικό δρόμο όπου μπορείς να αφήσεις το όχημά σου. Κατεβαίνοντας κάποια σκαλοπάτια φτάνεις στην παραλία. Άμος χρυσαφή. Υπέροχη παραλία, τη συνιστώ, η θάλασσα γνωστή, η γνωστή θάλασσα της Ικαρίας και αυτή της πλευράς. Όπως βλέπετε μέσα δεν είναι πολύ βαθιά. Η επόμενη παραλία μετά το κόλπο είναι το Λιβάντι και οι δύο παραλίες είναι ιδανικές για οικογένειες με παιδιά. Πάω να βουτήξω. Η παραλία είναι άπεχτη. Πάμε να φύγουμε.
Λοιπόν, έχω έρθει στην παραλία Λιβάντι. Είναι αμέσως μετά την Μεσαχτή. Ωραία παραλία επίσης. Άμμο, εδώ έχει ντους. Να αλλάξεις. Βάζουν και ομπρέλες αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε εδώ, διάδρομο. Και εδώ έχει φυσική σκιά. Αρμυρίκια. Με συγχωρείτε για την παύση, αλλά έχω πάρει την πλάκα μου. Κοιτάξτε. Top. On the top. Δεν έχει απλόστρες, δεν μας πειράζει καθόλου. Ανυπομονώ. Ατύχημα. Μου πήσε το μικρόφωνο. Ανυπομονώ να βοτήξω σε αυτά τα υπέροχα νερά. Τι άλλο να πω, αφού αυτή είναι η αλήθεια. Α, εδώ θα καθίσω. Υπέροχα. Φυσική σκιά, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Πετσετούλα. Μην ξεχάσω το μικρόφωνο. Αφήνω. Και πάω για βουτιά. Bye! Εδώ είναι μια υπέροχη γωνία που μπορείτε να αράξετε με τα βράχια. Λοιπόν, θα κάνω μια βόλτα τώρα εδώ στην παραλία και θα σας πω κάποιες πληροφορίες, έτσι, πιο τουριστικές να το πω έτσι. Η βόρεια πλευρά, περισσότερες παραλίες, είναι αμμώδης. Έχει πιο πολύ πράσινο. Η νότια πλευρά, οι περισσότερες είναι βοτσαλάκι και δεν έχει τόσο πράσινο. Είναι πιο άγριο όμορφια. Φαίνεται ότι είμαι μόνος μου σε όλες τις παραλίες. Ναι, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν. Εδώ η σεζόν ξεκινάει από το Ιούλιο και μετά. Να, όπως βλέπετε και εδώ, πίσω μου, τώρα ετοιμάζουνε ομπρέλες, καρέκλες, beach bar κτλ. Άρα, αν έρθετε Ιούνιο, θα είστε μόνοι σας. Επιλέγετε και παίρνετε. Δύο πραγματάκια για τις παραλίες. Οι παραλίες, ανάλογα από το χειμώνα, τι καιρό κάνει, παραμορφώνονται. Οι πιο μικρές παραλίες μπορεί και να μην τις βρείτε το χρόνο. Έτσι λένε. Κοιτάξτε εδώ στο Λιβάντι πώς έχει παραμορφωθεί η αμμωδιά παραλία. Και αυτό γίνεται από τα κύματα. Δύο πράγματα έτσι στη μέση. Οι τιμές είναι normal, υπολογίζεται 15 ευρώ το άτομο για να φάτε και με τσιπουράκι, κρασάκι ή μπυρίτσα, ό,τι γουστάρετε. Ποτό είχε 9 ευρώ ένα μοχίτο, αλφα κατηγορία. Να μην σας πω πόσο έχουν τα μοχίτο και το φαγητό στα πορτοκλασσά τα νησιά. Ξέρετε, και αν δεν ξέρετε μπορείτε να ρωτήσετε. Λοιπόν, αυτά, πάμε για άλλα.
Αρμενιστής, πάμε μια βόλτα. Ο Αρμενιστής είναι παραταλάσσιο χωριό της βορειοδυτικής Ικαρίας. Βρίσκεται πάνω στον ακροτήρι Στρεφών. Έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό κέντρο, κυρίως λόγω της υπέροχης παραλίας που είναι κοντά του και την αξιόλογη ξενοδοχειακή υποδομή. Και φυσικά υπάρχουν αρκετά εστιατόρια, μπαρ και εμπορικά καταστήματα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι σαπουνάκια για μετά το μπάνιο, μετά τον ήλιο δηλαδή. Η παραλία βλέπω ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη. Δοκάρια βλέπω, αλλά δεν βλέπω τα καπέλα. Και αυτή εδώ είναι η διάσημη γέφυρα του Αρμενιστή. Έχει και δρόμο για να κατέβεις στη παραλία. Εμένα μου αρέσει είναι γραφικά, ειδικά μεσημέρι είναι σούπερ. Ωραία είναι. Εδώ κάτω στο λιμάνι έχει αρκετά μαγαζιά. Αυτό που ξέχασα να σας πω, ότι στο Αρμενιστή, θεωρείται λίγο και σαν κόμβος. Δηλαδή μετά είναι η παραλία του Να, είναι το Φαράγγι και το ποταμό του Χάλαρη. Αν δεν κάνω λάθος, Χάλαρη το λέγανε. Επίσης ανεβαίνεις και για τις Ράχες, για το χωριό Χριστό. Γενικώς είναι κάπως ένα σταυροδρόμιο. Άμα βάλεις και τις παραλίες τις καλές, είναι καλά. Γραφικά, άγρια ομορφιά, απλότητα. Πολλές φορές είναι καλύτερα από τα Ντίτεν και κάπως. Αυτά. Ώρα να φεύγω. Κατευθυνθείτε νότια. Okay. Χιλιόμετρα μακριά από το Αρμενιστή βρίσκεται ο οικισμός του Να, με περίπου 50 μόνιμους κατοίκους. Πολλά στοιχεία επιτρέπουν στους μελετητές να πιστεύουν ότι ο Νας αποτελούσε και το βασικό οικισμό του νησιού. Μάλιστα, θεωρείται ότι πήρε το όνομά του από τη λέξη Ναός, είτε από τη λέξη Μα, που λεγόταν η Θεία Άρτεμις στη Μικρά Ασία, και η λατρεία της ήρθε στην Ικαρία κατά τους μεταμινωικούς χρόνους. Έτσι, χτίστηκε ναός αφιερωμένος στην Ταυροπόλο, Θεία Άρτεμις. Το όνομα Ταυροπόλος καταδεικνύει την ιδιότητα της θεάς ως γονιμοποιός δύναμη της φύσης και της φτωράς και προστάτης των θαλασσοπόρων. Έφτασα στην παραλία Να ή Νας. Λένε ότι έχει το καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Έχουμε πάλι ένα συννεφάκι, αυτό το συννεφάκι που με κυνηγάει από την Ιταλία και σήμερα όλη μέρα με κυνηγάει, αλλά πάμε μην χάσουμε το ηλιοβασίλεμα. Πάμε. Ω, τι ωραία μαγαζιάκια είναι αυτά. Κοίτα, κοίτα. Καλό. Και τώρα κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Έχει περπάτημα το θέμα. Επιλέγετε και παίρνετε, παιδιά. Αυτή εδώ είναι η παραλία. Αυτή είναι η λεγόμενη Να. Με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Να σας πω δύο λόγια για την παραλία. Η παραλία είναι όμορφη. Έχει αρκετά σκαλάκια να κατεβείτε και να ανεβείτε μετά, φεύγοντας. Δυστυχώς, όπως όλα τα όμορφα πράγματα, είναι και λίγο επικίνδυνα. Υπάρχει αρκετό ρεύμα, μια περίεργη θάλασσα είναι εδώ. Έχουν βάλει άνθρωποι σκηνή για να σε βοηθήσει για να...
Η συγκεκριμένη παραλία είναι και η μοναδική που διαθέτει σκηνή ασφάλειας, προκειμένου να μπορούν οι τολμηροί λιόμενοι που την επισκέπτονται να πιάνονται από αυτό και έτσι να μην παρασύρονται από τα πολύ ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, είτε προς τα ανοιχτά του πελάγους, είτε προς τα βράχια. Όντως έχει μια εξωτικότητα. Για τους λάτρες της φύσης το προτείνω. Για ανθρώπους που τους αρέσει να τεμπελιάζουν και τα θέλουν όλα οργανωμένα. Φυσικά όχι. Εδώ όπως βλέπετε από κάτω είναι το ποτάμι της Χάλαρης, επειδή είναι το φαράγγι της Χάλαρης. Το φαράγγι της Χάλαρης είναι περίπου 10 χιλιόμετρα. Τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλοί εναλλακτικοί, να το πω σε εισαγωγικά, hippies, όπως γινόταν παλιά στα Μάταλα, γίνεται τώρα εδώ, σε αυτό το φαράγγι. Η ΝΑΣ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους γυμνιστές και τους φίλους του ελεύθερου κάμπινγκ. Πάω κάτω παραλία. Το να βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι που εκτινόταν από την παραλία μέχρι βατιά μέσα στο φαράγγι του Χάλαρη. Μεταξύ των δύο ακρών δεν υπάρχει επικοινωνία πλέον, αφού η προέκταση προς τη Χαράντρα είχε φραχτεί τεχνητά από κορμούς δέντρων από τα πρώτα χρόνια της πειρατείας. Έτσι στη μεριά της παραλίας σχηματίζεται μία λίμνη, ενώ η Χαράντρα εμφανίζει πλούσια βλάστηση με τρεχούμενα νερά και δημιουργεί μια εικόνα εξωτικής ομορφιάς. Σήμερα ζώζεται η αρχαία προκυμαία του λιμένα, αλλά και ορισμένοι σιδερένιοι κάβοι που πρόσδαιναν τα πλοία. Και εδώ σκάει το ποταμάκι της Χάλαρης. Να η παραλία. Περνάμε με προσοχή το ποταμάκι. Οι κίονες του ναού έχουν εξαφανιστεί επειδή οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν το μάρμαρο ως υλικό για την κατασκευή χριστιανικές εκκλησίες τον 19ο αιώνα. Βοτσαλάκι κάτω, άγριο ομορφιά όπως είπα. Εντάξει, δεν ξέρω τελευταία τι γίνεται, αλλά πάντα πέφτω σε σετ φωτογράφησης. Είτε είναι μοντέλα γυμνά, είτε είναι μοντέλα ντυμένα. Με λίγα λόγια, 300 σκαλιά να κατέβετε, μην έρθετε μέσα γιονάρα, καλό θα είναι. Εδώ υπάρχει κάποιες ομπρέλες και εξαπλώστρες. Μια χαρά. Τέλεια. Πολλά φιλιά από την παραλία Να. Last night I had a dream of us coming together. Πιστεύω πως αυτή ήταν η καλύτερη ώρα να έρθεις να επισκεφτείς την παραλία αυτή. In my dream I saw unity. I had a taste of democracy. Λοιπόν, αυτή ήταν η παραλία Νας ή Να με το υπέροχο Ήλιο Βασίλεμα και πολλά άλλα. Φεύγουμε, πάμε πίσω. Εύδυνο. Every land was thriving with love and prosperity.